Σου λέω θα φέρει το Γεωργίου, τα νούμερα θα ανέβουν, γιατί ήταν πολύ πεσμένα, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Δεν ανέβηκαν και ιδιαίτερα, μόνο το ξέρω. Καθόλου δεν ανέβηκαν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ περίμενα ότι θα με καλέσει την εκπομπή της. Και λέω, εδώ είμαστε να τα ακούσεις στο βιζαβί. Δεν κάνατε πίσω πουθενά. Να κάνω πίσω. Καλά, δεν περιμέναμε και ότι θα κάνετε πίσω. Μα, δεν κατάλαβα. Mm. Κοίταξε, Χριστίνα, έχω μιλήσει ποτέ εναντίον σου, όπως είπες, να συστολίσω? Όχι, ποτέ, για μένα όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Δεν έχεις δώσει δικαίωμα. Η Ευγενία, δηλαδή, τι δικαίωμα δίνει, κύριε Γεωργίου? Τα είπα πάλι, τα είπα. Τώρα, ας πούμε, τελευταία, τι δικαίωμα δίνει? Είναι... Κοίταξε, δεν μιλάω για ειδικές περιπτώσεις, μιλάω γενικά. Μια γυναίκα 35 χρονών με 90 παιδιά δεν μπορεί να παριστάνει, δεν μπορεί να παριστάνει την κόμενα και την 19χρονη. Να παριστάνει την εγγενή. Καταλαβες. Πρέπει να αρχίσει την ηλικία της. Αντίθετα, παριστάνει ότι έχει αυτό το άγουρο της 19χρονης, δεν ζει την ηλικία και τους χυμούς της 35χρονης και μου το παίζει κομμενίτσα, πεταλουδίτσα. Δεν γίνεται νούμερο. Ναι, μια γυναίκα είναι όμως. Πιστεύετε δηλαδή, ότι δεν το έχουν πάρει τα λεφτά. Είπα εγώ. 19-20. Κύριε Γεωργίου, επειδή είμαι τυχαία να είμαι 20 χρονών, πιστεύω ότι δεν το έχει το 19-20 που λέγεται, που λέτε εσείς. Μπορεί να το προσποιείτε. Εκεί σαφώς, ναι. Γιατί το προσποιείτε όμως. Αυτό δηλαδή να το παίζει. Αλλά και πάλι δεν το παίζει καλά όμως. Γιατί αυτό εννοώ, παιδιά. Τέλεια λέμε. Να σας πω κάτι που παρατήρησα όμως. Όταν πήγατε καλεσμένο στην Ευγενία Μανολίδου, δεν τα είπατε ακριβώς έτσι. Ήσασταν πιο γλυκούλης. Δεν μας είπατε αυτό που μας λέτε στο ίδιο. Αυτό το είπε. Αυτό το είπε. Μην κάνεις τα μπεδούλα. Είσαι πιο γλυκός και το είπε πολύ πιο ευγενικά. Χριστίνα. Παρακαλώ. Θα μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θέλετε. Θα μιλάμε ένας-ένας. Βεβαίως. Το λέω αλλά δεν μ' ακούνε. Μήπως θα ακούσουν από εσάς τουλάχιστον. Όταν σε καλάει κάποιος στην εκπομπή του, πρέπει να σεβαστείς την εκπομπή και το κανάλι που σε φιλοξενεί. Τη στάπα χύμα με ένα πιο γλυκό ύφος. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή σεβάστηκα τον χώρο, τον ξένο χώρο προς εμένα που βρισκόμουν. Ναι. Είναι απλά πράγματα αυτά. Είναι του δημοτικού, του νηπιαγωγείου. Mm-hmm. Και, να ρωτήσω κάτι. Εσείς γιατί πήγατε? Είχατε κάποιο λόγο? Η κυρία Μανολίδου, ξέρω, σας ήθελε διακαώς για να πετύχει υψηλότερα νούμερα, αυτό είναι σίγουρο. Εσείς είχατε ανάγκη να αντισταπείτε? Ναι, στο βιζαβί. Στο βιζαβί που λέτε. Για να μην νομίζει ότι τα λέω από πίσω της. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί εσείς στην ουσία δεν κερδίσατε κάτι από αυτό. Εσείς κερδίζουμε. Εσείς προσωπικά. Εσύ Χριστίνα, με συγχωρείς. Χριστίνα, με συγχωρείς. Με ξέρεις τόσα χρόνια. Ναι. Εγώ τι να κερδίσω? Δημοσιότητα. Αυτό ακριβώς λέω. Λεφτά. Τι να κερδίσω? Ξέρεις που τα γράφω όλα αυτά? Μην το πείτε. Όχι, φυσικά δεν το λέω, μετά θα το είχα πει. Λοιπόν, τι να κερδίσω εγώ? Ναι, αλλά μήπως παίξατε το παιχνίδι της, κύριε Γεωργίου? Πήγατε λοιπόν εκεί πέρα, της βάλατε το βούτυρο στο ψωμί. Έχω την εντύπωση ότι έκανε καταναγκαστικά έργα εκείνο το απόγευμα. Δεν ξέρω αν το εισπράξατε. Τότε πώς έβαλα βούτυρο στο ψωμί? Της βάλατε βούτυρο στο ψωμί διότι έριξε μια θηλιά να δει αν θα ανέβουν τα νούμερα και τελικά τα νούμερα δεν ανέβηκαν. Μάλιστα. Είστε βεβαίως ένας εκρηκτικός καλεσμένος και ήξερε ότι το βούτυρο στο ψωμί δεν κουτουλάει με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι τα νούμερα δεν ανέβηκαν και ότι πέρασε ένα φιαλτικό απόγευμα. Αν το γνώριζε από πριν ότι τα νούμερα δεν θα ήταν καλά, δεν θα σας καλούσε όμως. Οπότε λοιπόν κατάπιε ένα πικρό ποτήρι, γιατί εσείς την είχατε αποκαλέσει, είπατε στο βίντεο που είδαμε ότι και Κουασιμόδος αν ήμουν, δεν θα έκανα ποτέ έρωτα με τη συγκεκριμένη κυρία. Βαριά δήλωση. Οπότε λοιπόν δεν νομίζω ότι το έκανε με χαρά να σας καλέσει. Το έκανε καθαρά business. Γιατί με κάναμε ότι το έκανε με καρδιά? Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Γεωργίου, εγώ διαφωνώ εδώ. Πώς? Εγώ διαφωνώ εδώ. Δεν φάνηκε ευγενή εκείνο το απόγευμα ότι έκανε καταναγκαστικά έργα. Έτσι λέει ο φίλος, δεν ξέρω. Κύριε Γεωργίου, ενώ ότι είχατε επιχειρήματα και εκείνη τη στιγμή καθόταν και κατάπινε όλα αυτά που της λέγατε, φιλοξενούμενο στην εκπομπή της και βεβαίως σεβόμενο στη φιλοξενία. Αλλά... Και πολύ καλά έκανε. Και καλά κάνατε, αλλά κατάπινε. Και καλά έκανε αυτή. Που τα κατάπινε και δεν αντιδρούσε.
Μα ήταν παρουσιάστρια, δεν μπορείς να τη δράσεις. Πρέπει να κρατήσεις και μια στάση συγκεκριμένη. Θέλω να μου πείτε λίγο τώρα για το νέο βήμα, σε εισαγωγικά της Ευγενίας, πώς το βλέπετε και αν την είδατε χθες καθόλου. Όχι, δεν την είδα. Χάσατε. Από εκείνο το βράδυ δεν το έχω ξαναδεί. Α, γιατί? Δεν έχει τύχει, ξέρω. Α, δεν έχει τύχει. Όχι ότι είπατε και τελείωσε. Όχι, 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 όχι. Το show αυτό τη Κυριακή, το Dancing with the Stars, το παρακολουθείτε? Τη περασμένη Κυριακή, ναι, το είδα. Είχαμε μια διαφωνία με τον Θοδωρή, ξέρετε. Ποια? Ότι ήταν πάρα πολύ προκλητικό σε σχέση και με το περσινό και με τα προηγούμενα. Εσείς διαπιστώσατε κάτι τέτοιο, ότι τέλος πάντων οι. Γιατί δεν θέλω να είμαι σωστά. Οι κυρίες ήταν προκλητικές. Ένα λεπτό. Η ερώτηση είναι διαφορετικά. Όχι, το πας έτσι όπως θέλεις. Δεν θα χάσω εγώ. Η ερώτηση είναι, δεν πρέπει όταν βγαίνουν να χορέψουν να είναι σεξ οι παρουσίες? Τα κορίτσια ναι ή όχι? Είπανε μόνο για το χώρο εκεί, Γιώργο μου. Δηλαδή με συγχωρείς. Δεν εντυπωσίασε η μελέτη με το φόρεμα που φορούσε? Ήταν πολύ όμορφο.